περίμενε όλα αυτά που δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένο το κράτος μας για όλο αυτό που θα ακολουθούσε. Ναι, αλλά πάντα ο κόσμος την πληρώνει όμως, δηλαδή... Αυτό. Εγώ πραγματικά έχω στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί αυτό που και ακόμα ζούνε, δηλαδή όταν σκέφτεσαι ότι μία μάνα με τα παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, τα ψυγεία τους χωρίς ρεύμα, τα ψυγεία τους να μην λειτουργούν, να μην μπορούν να μαγειρέψουν, γενικότερα... Δεν ξέρω, ζούμε κάτι μοναδικό και η αλήθεια είναι ότι από ό,τι λένε από την δεκαετία του 60 είχε να χιονίσει έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω κιόλας. Δηλαδή εγώ πρώτη φορά σε αυτή την εμπειρία και πραγματικά μπορώ να πω ότι με σόκαρε και αν το ήξερα ή επειδή ήταν πάρα πολύ όμως σοβαρή αυτή η υποχρέωση ήθελα να είμαι εκεί πέρα. Οπότε θέλω να πω γενικότερα μη βγαίνουμε από τα σπίτια, δεν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Απλά δεν είχαμε προετοιμαστεί κανείς ναι. Και πιστεύαμε ότι όλοι μέχρι τις 12 μία η ώρα ότι πάνω κάτω ναι. Θα καταφέραμε και υπήρχε κάποια ενημέρωση. Κέλλη μου, φαντάζομαι, έλεγα τώρα και στα παιδιά που χάθηκε η σύνδεση, πόσο πολύ τρομάζεις να αντιλαμβάνεσαι αυτό που μας είπες, ότι αν πήγαινες 3 χιλιόμετρα πιο πάνω, 10 δευτερόλεπτα πιο μπροστά να ήσουν, θα έπεφτε πάνω σου το δέντρο. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, το τι περνάει από το μυαλό σου, το τι θα μπορούσε να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη έτσι ξαφνικά, νομίζω ότι αυτό σε σοκάρει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μόνο αυτό, και έπεσε. Εγώ σοκαρίστηκα πιο πολύ γιατί ένιωθα αβοήθητη. Δηλαδή, και ποιος, πού να έρθει να σε πάρει, πού να σε πάει ο άνθρωπος στο ασθενοφόρο. Με έκανε εντύπωση ότι έβλεπα 3-4 και πραγματικά θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που είναι για μένα και οι αφανείς ήρωες, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, ο απλός πολίτης που βοήθησε τον συνάνθρωπό του. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που θα ήταν ο ταξιτζής που θα είχε ας πούμε, νερό για τους πελάτες να βγάλει να τα δώσει στα παιδιά και χαίρομαι που υπάρχει αυτό το σθένος γενικότερα στον άνθρωπο ακόμα και αυτό είναι κάτι που από τη μία μέσα μου με χαροποιεί γιατί κανείς μόνος. Το να είσαι αβοήθητος είναι πάρα πολύ άσχημο. Μακάρι και να είσαι. Πώς μπορεί γενικότερα από τη μια στιγμή στην άλλη να ανατραπεί ολόκληρη η ζωή σου. Είναι αυτό που λέμε, ναι, σαφέστατα, αλλά είναι και αυτό που λέμε προηγουμένως που είπες για το κράτος, που στο τέλος έρχονται ήδη οι πολίτες και κάνουν αυτό το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει από το κράτος. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα, δηλαδή όλα αυτά που ακούγονται και που λέγονται, όχι ότι θα αποζημιώσουν, δηλαδή μου φαίνονται πολύ αστεία μπορώ να πω, γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο κάποιον άνθρωπο να του πούμε ότι δεν ξεπληρώνεται όλο αυτό. Η γυναίκα που σπάσανε τα νερά της και έφυγε, δηλαδή βγήκε το παιδί της πολύ πιο προώρα, τι ρωτάμε, αυτό δεν ξεπληρώνεται με καμία, ειδικά όταν είσαι και μάνα. Δεν λέω και για τον κάθε ένα μας. Ή ο άνθρωπος, ο άλλος έπαθε καρδιακό έφραγμα και ήταν σταματημένος. Ναι. Και πόσο ναι. Μάλλον όταν τα μιλάμε... Τα δέντρα να πέφτουν, να γλιστράνε αυτοκίνητα. Δεν ξέρω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και μέσα από την προσευχή ο κάθε ένας να έρθουν πραγματικά καλύτερες μέρες για όλους μας, γιατί αυτά που ζούμε τελευταία είναι λίγο όλα σοκαριστικά. Και με τον κορονοϊό και μετέπειτα τώρα με όλο το θέμα που έγινε με την χιονόπτωση. Ζούμε λίγο έτσι στιγμές που πρώτη φορά τις ζούμε στα χρονικά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δημήτρη μου, τι θέλεις? Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, το πόσο τραγικό είναι όταν σκέφτεσαι ότι σε αυτή τη χώρα πληρώνεις ακόμα και τον αέρα που αναπνέεις. Και παρόλα αυτά δεν προβλέπονται ούτε τα βασικά, ας πούμε, για τέτοιες περιπτώσεις, για τέτοιες περιστάσεις. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι... Δεν υπήρχε καμία πρόνοια για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Είναι πολύ στενάχωρα και όχι μόνο αυτό που συνέβη, παιδιά, στην Αττική Οδό. Και αυτό που συνέβη αυτή τη στιγμή που πολλά σπίτια δεν έχουν ρεύμα. Ναι. Άλλος έχει επενδύσει να πάει το μήνα του, να γεμίσει τα ψυγεία του, την κατάψυξή του. Να ζεσταθεί. Ο καθένας άλλος φυλάει τις ενέσεις του γιατί χρειάζεται ψυγείο. Η μάνα έχει να ταΐσει τα παιδιά, την οικογένειά της. Γενικότερα χωρίς τηλέφωνο να χρειαστείς κάτι με ποιον επικοινωνήσεις και ένα παραπάνω και στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Ναι, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκαιο. Δηλαδή όλο αυτό είναι ένας κρίκος. Όταν αυτός ο κρίκος πηγαίνει να σπάσει το ένα κρικάκι, νομίζω ότι είναι όλο αλυσίδα. Mm.
Άρα, Κέλλη μου, εσείς μείνατε τώρα στο σπίτι και λέτε να περάσει πρώτα όλη αυτή... Εγώ μετά από τη Δευτέρα που έγινε όλο αυτό το συμβάν, Χριστιανά, δεν το έχω κουνήσει από το σπίτι, σε σημείο που πραγματικά φοβήθηκα, ακόμα και τώρα που μου λένε η αδερφή μου έλειωσε λίγο έξω. Λέω τώρα είμαι σίγουρη ότι έχει πάγο, δεν θέλω. Ήταν μια πολύ κακιά εμπειρία, η οποία ναι. με σόκαρε και δεν... Δηλαδή, τρεις μέρες από τη Δευτέρα δεν έχουμε βγει. Ναι. Ήλιο. Ναι, είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, γιατί από κάτω το χιόνι έχει γίνει γυαλί. Ναι. Και ναι. πολλές φορές, άμα δεν έχεις 4x4 ή δεν έχεις, δεν φοράς αλυσίδες στο αυτοκίνητό σου, είναι λίγο επίφοβο όλο αυτό. Πολύ. Ακόμα και εχθές που βγήκε...